Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται, σε καλά καταρχήν? Καλά, καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Είδε καταρχήν το All-Star Game, Δεν το παρακολούθησε. είδα, δεν μπόρεσα να το δω. Όχι, όχι, δυστυχώς δεν μπόρεσα. Να, ούτε δηλαδή τη στιγμή, ούτε. Κάτι ψηλά είδα, Κάτι ναι, κάτι ψηλά, ψηλά και είδα, αλλά όλο το show δεν το είδα, όχι. Όλο το show. Εντάξει, το show νομίζω είναι κάτι το οποίο δυστυχώς στη χώρα μας μετανάστες, το πούμε έτσι, γιατί δεν γεννήθηκε βέβαια στην Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά η λογική ήταν του μετανάστη, πόσο δύσκολο ήταν σε αυτή την οικογένεια να μεγαλώσει έτσι. Και βέβαια από εκεί πέρα, βέβαια μετά το Γιάννη, βλέπουμε ότι όλη η οικογένεια είναι εκεί προς τον μπάσκετ πάνε όλοι τους. Ναι. Το έχουν στο DNA Το έχουν μάλλον. στο Εντάξει. DNA, έτσι ακριβώς. Κυριολεκτικά από το μηδέν, αυτό είναι που το κάνει ακόμα πιο σημαντικό. Έτσι ακριβώς. Πάμε λίγο στα δικά μας, τα του Άρη. Καταρχήν, πώς νιώθεις, πόσο διαφορετικό είναι το να έχεις ένα παιχνίδι την εβδομάδα και πολύ περισσότερες μέρες ξεκούραση σε σχέση με τα προηγούμενα? Εντάξει, κοίταξε να δεις. Πάρα πολύ, δεν μπορείς να καταλάβεις τι εννοώ. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Μόνο και μόνο που βλέπεις τώρα την ομάδα σου να είναι στις 4 από το τέλος, δεν είναι. Και η ομάδα είναι ο Άρης, καταλαβες. Δηλαδή, εντάξει, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Υπάρχει ένα έξτρα άγχος, μια έξτρα πίεση. Λόγω του ότι αυτή η ομάδα έχει τόσα πρωταθλήματα, ξέρεις, έχει μια αλφα ιστορία. Οπότε, εντάξει, δεν είναι ότι πιο ευχάριστο. Δεν μπορείς, δηλαδή, δεν είναι όπως οι υπόλοιπες ομάδες, έτσι, είναι κάτι διαφορετικό και νομίζω ότι και αυτό Σίγουρα. το έξτρα άγχος φαινόταν σε εσάς. Ισχύει, όχι, εντάξει, δεν είναι κάτι που το κρύβαμε. Ισχύει. Ισχύει. Εντάξει, είχαμε άγχο, κοίταξε να δεις. Δεν παίζαμε καλά, υπήρχε και η πίεση του κόσμου. Οπότε μετά μπαίνουν πολλά πράγματα στην εξίσωση. Τώρα η επόμενη μέρα μεγάλη μετά την νίκη αυτή, εντάξει, όσον αφορά την βαθμολογία, ηρεμήσατε, ας το πούμε έτσι κάπως, δηλαδή όσον αφορά κάποια άσχημα σενάρια τα οποία υπήρχαν. Πλέον Βέβαια. βέβαια έχετε ένα δύσκολο πρόγραμμα, υπάρχει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ακολουθεί το τέρμι με τον ΠΑΟΚ. Πώς βλέπεις τη συνέχεια στην Ελλάδα? Να σου πω την αλήθεια, δεν τη βλέπω, γιατί εντάξει, η ομάδα μας είναι γνωστό ότι δεν έχει καμιά σταθερή απόδοση. Είμαστε ικανοί για το καλύτερο και το χειρότερο. Αρκετές φορές έχουμε δει να συμβαίνει το δεύτερο. Οπότε δεν μπορώ να πούμε σιγουριά άμα τι πρόσωπο θα δείξουμε, θα είμαστε καλύτεροι, θα είμαστε χειρότεροι. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις αδυναμίες μας, όπως κάναμε πάντα. Αυτό το 20ήμερο κενό σίγουρα θα μας βοηθήσει και επειδή υπάρχουν κάποιοι τραυματισμοί, ξέρεις, και κάποια άλλα θέματα τεχνικά. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά, μην λέω χαζομάρες και αναλογίες. Πάντως είναι μια χρονιά ομολογουμένως μεγάλη, η οποία ναι μεν ξεκίνησε δύσκολα, δηλαδή όλοι γνωρίζετε και εσύ, ίσως καλύτερα από τον καθένα γνώριζες ότι υπάρχουν προβλήματα στην ομάδα, εννοώ τα εξωαγωνιστικά, έτσι, Ναι. τα οποία όμως δυστυχώς μέσα στη χρονιά φτάσαν να σε επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον. Όταν γίνονται τέτοια πράγματα. Αυτό είναι το δύσκολο της υπόθεσης. Όσον αφορά τα εξωαγωνιστικά προβλήματα, τα συζητάτε, αναρωτιέστε και εσείς τι γίνεται, ποια είναι η επόμενη μέρα σε αυτό το. Θα έλεγα. Αλλά με το μυαλό μας περισσότερο. Και λόγω του ότι η κατάσταση είναι που είναι ήδη χάλια, δεν χρειάζεται να την κάνουμε χειρότερα. Ότι τα έχει ο καθένας στο μυαλό του, σίγουρα τα το έχει, έτσι. Έτσι, λογικό. Θα ήθελα λίγο την άποψή σου και το πώς το πήρατε εσείς οι παίκτες αυτή την τελευταία κίνηση που έγινε από πλευρά των οργανωμένων και τα ΑΣΥΓΜΑ και του κόσμου γενικότερα, έτσι, για να μην απλά η πρωτοβουλία ξεκίνησε από εκεί. Όσον αφορά αυτά τα κουπόνια, αυτή την ενίσχυση στην οικονομική, η οποία συνεχίζεται, θα συνεχιστεί και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Πώς το είδατε εσείς οι παίκτες? Εντάξει, είναι κάτι το συγκινητικό πραγματικά. Αυτό φαίνεται ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι περνάμε δύσκολα και ότι, ξέρεις, μόνο ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε κάτι ή να καταφέρουμε κάποιους στόχους. Τώρα αυτοί οι στόχοι ποιοι είναι, θα φανεί στην πορεία.
μέχρι πριν λίγο καιρό λέγαμε και για παραμονή και τέτοια. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει από εδώ και πέρα. Σίγουρα χαιρόμαστε πάρα πολύ. Εγώ όπως και να είπα, είτε μαζεύαν τα παιδιά ένα χιλιάρικο είτε 100, το ίδιο θα ήταν για μας. Η κίνηση μετράει και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσον αφορά το μεγάλο του Τσαερέλη, η φετινή χρονιά σε βρίσκει να έχεις κάποια σκαμπανεβάσματα ειδικά στην αρχή, αλλά από εκεί πέρα τελευταίο καιρό έχεις σταθεροποιήσει την απόδοσή σου. Σε βλέπουμε και στη θέση 5 πλέον, σε αρκετά παιχνίδια σε είδαμε. Τώρα, κατά ανάγκη έγινε κατά επιλογή του προπονητή, επειδή και σένα ίσως λόγω κάποιων χαρακτηριστικών που έχεις, ότι είσαι πιο γρήγορος, ότι μπορείς να παίξεις και με πλάτη, μπορείς να σου φτάσεις και μακριά, σε βοηθάει και σένα, σου αρέσει αυτή η θέση καταρχήν, το να παίζεις και εκεί? Ναι, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Από τη στιγμή που βοηθάει την ομάδα, ό,τι θες και να με βάλει ο προπονητής, δεν με απασχολεί. Παλιά ίσως το σκεφτόμουν λίγο αρνητικά, να σου πω την αλήθεια. Αλλά όσο μεγαλώνω, καταλαβαίνω ότι η σημασία έχει να βρίσκεσαι στο παρκέ και να βοηθάς την ομάδα όσο δυνατόν περισσότερο. Έτσι. Τώρα... Και τουλάχιστον σου πάει, φάνηκε το πεντάρι, δηλαδή το έχεις. Εντάξει, μπορεί τώρα με τα πολύ ψηλά πεντάρια να έχεις πρόβλημα, αλλά... Αυτό, ναι, έχω κάποια θέματα, ξέρεις, με τα δυνατά κορμιά και τους πολύ ψηλούς αντιπάλους, αλλά είναι λίγοι αυτοί, οπότε με βολεύει, θα λέγα. Όσον αφορά τη δική σου χρονιά και γενικότερα το πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος, θα ήθελα λίγο την άποψή σου. Γιατί βλέπω τελευταία πολλά σχόλια, ειδικά στα social media, τα οποία αντιλαμβάνεις και εσύ ότι παίζουν ένα ρόλο στη ζωή μας. Πολλά σχόλια κυρίως και για σένα και για τον Σπύρο τον Μούρτο, έτσι, για το γεγονός ότι ο κόσμος καταλαβαίνει πόσο δύσκολα είστε, και ενώ βέβαια στο οικονομικό κομμάτι, και το τι αγώνα δίνεται μέσα στο γήπεδο και για τα υπόλοιπα παιδιά. Έτσι, απλά μιλάω για σένα και τον Μιχάλη, γιατί για τον Σπύρο, γιατί εσείς είσαστε ίσως και πιο κοντά στον κόσμο από ό,τι οι υπόλοιποι, έτσι. Ναι. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Από την αρχή της χρονιάς ακούσαμε πάρα πολλά, και εγώ και ο Σπύρος. Εντάξει, και λόγω της απόδοσής μας και διαφορών άλλων λόγων που εντάξει, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι τα ακούσαμε. Δεν νομίζω ότι βοηθάνε κανέναν αυτά τα σχόλια. Βέβαια είναι δικαιολογημένα όταν βλέπεις έναν αθλητή να μην παίζει καλά έτσι κτλ. Αλλά όταν η κατάσταση γενικά δεν είναι καλά, δεν νομίζω ότι βοηθάνε κάποιον αυτά. Για τα κακά σχόλια. Άλλαξε η κατάσταση. Καλά, κακά, προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Από εκεί και πέρα κρινόμαστε όπως κρίνονται όλοι, έτσι. Απλά βέβαια στο όλοι παράμετρο να βάλουν μέσα και τις συνθήκες. Ναι, σίγουρα, γι' αυτό το ανέφερα. Γιατί δεν θα το ανέφερα, εντάξει. Σίγουρα. Άλλο να σου να σε έναν Άρη ο οποίος είχε ένα ρόστερ 12 παιχτών, όλα ήταν στην ώρα τους, κανονικά πληρωμένοι τα πάντα, έτσι, και άλλο σε αυτό το ρόστερ που, δηλαδή, τώρα πληρωθήκατε τελευταίο τέτοιο από τα κουπόνια του κόσμου. Ναι, 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 ισχύει. Εντάξει, είναι πολύ ψυχοφθόρο όλο αυτό. Τι να κάνουμε, πρέπει να το τελειώσουμε όμως, δεν γίνεται να τελειώσει. Για τον Μιχάλη, ποιοι είναι οι στόχοι, ποια είναι η επόμενη μέρα αγωνιστικά? Θέλω βασικά να σε ρωτήσω για εθνική, κατά πρώτο λόγο, γιατί θεωρώ ότι τουλάχιστον με βάση την απόδοση του τελευταίο καιρό θα πρέπει να έχεις μια κλίση στην εθνική, αυτή την εθνική. Ναι, κοίταξε, εντάξει, επειδή νιώθω καλά αγωνιστικά όπως είπες τον τελευταίο καιρό, το είχα στο μυαλό μου, βέβαια, εντάξει, δεν είμαι κάποιος να το κρίνω αυτό. Ο προπονητής διάλεξε τα συγκεκριμένα παιδιά, που είναι εξίσου πολύ καλοί παίχτες φυσικά, και για να το κάνει αυτό νομίζει ότι του κάνουν καλύτερα τη δουλειά του, έτσι. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει, αυτά στο πρόγραμμα είναι. Για το μέλλον το δικό σου σκέφτεσαι κάτι ή περιμένεις να τελειώσει αυτή η περίεργη δύσκολη χρονιά και μετά θα δεις τι θα κάνεις? Τι να σκεφτώ, έχω τόσα πολλά στο μυαλό μου που να σου πω την αλήθεια, αυτό είναι το τελευταίο. Γίνεται τη θέληση, θα βλέπεις από την αρχή της χρονιάς, παλεύουμε για την ομάδα μεταξύ μας να κάνουμε κάτι καλό. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρος για τέτοια σκέψη αυτή τη στιγμή. Αυτές οι καταστάσεις που περνάτε, Μιχάλη, εσύ με τους υπόλοιπους και το Εθνικό Επιτελείο, πώς αλλάζουν το χαρακτήρα σου σαν αθλητής? Δηλαδή, σε σκληραγωγούν, σε βάζουν να σκέφτεσαι κάποια πράγματα πρώτα, να αλλάξεις με τις προτεραιότητές σου, πώς διαμορφώνουν? Σίγουρα σε σκληραγωγούν.
Στην ουσία, ξέρεις τι γίνεται. Πρέπει να βρεις κίνητρο. Πρέπει να βρεις κίνητρο, ξέρεις, γιατί είναι πολύ δύσκολο σε καθημερινή βάση, βρίσκεσαι στο συγκεκριμένο χώρο. Πρέπει να δίνεις το 100% σε καθημερινή βάση. Γιατί άμα δεν προπονείσαι, στην ουσία δεν μπορείς να παίξεις μετά. Οπότε είναι δύσκολο να φτάνεις στο maximum κάθε μέρα όταν αντιμετωπίζεις αυτά τα προβλήματα. Νομίζω αυτό είναι ένα σχολείο για τους νεότερους. Τώρα εντάξει, εγώ τα έχω ξαναπεράσει. Αλλά γενικά, ναι, σε σκληροχωρούν. Είναι μια εμπειρία, ρε παιδί μου, δύσκολη. Απλά για σένα, ας πούμε, ήταν μια εμπειρία η οποία την έχει ξαναπεράσει. Και εντάξει, είναι και μια εμπειρία η οποία δεν ξέρω αν μπορεί να πει κάτι τον Νίκο Λάσκαρη ή τον κόσμο, μάλλον να πω καλύτερα. Όχι τον Νίκο Λάσκαρη, για να μην το πάω εκεί. Τον κόσμο για την επόμενη μέρα τη στήριξη, τι μπορεί να τον πει. Γιατί από εσά περιμένει πλέον ο κόσμο, έτσι. Δεν έχει μείνει κάποιο άλλο. Εσά πιστεύει. Ναι, καλά. Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Δεν μπορώ να πω κάτι και ξέρει ούτε. Θέλω να πουλάω παδελίγιο, ούτε τίποτα, δεν το έκανα ποτέ. Ξέρω. Απλά εντάξει, φαίνεται ο κόσμος ότι μας στηρίζει να συνεχίσει να κάνει αυτό το πράγμα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δηλαδή δεν θέλουμε κάτι περισσότερο και να μην κάνανε τα παιδιά αυτό με τα κουπόνια, θα συνεχίζαμε να παίζουμε στο 100%. Να συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό μας, να μας δίνει αυτή την πολύ, πολύ σημαντική έξτρα ενέργεια που μας δίνει όταν παίζουμε εντός έδρας. Αυτό μόνο. Νομίζω ότι αυτό είναι που μετράει τώρα, έτσι, το χειροκρότημα και η παρουσία στο γήπεδο. Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα αυτό. Για να μην νιώθετε κι εσείς μόνοι σας, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι και ο κόσμος για σας όχι ένα μαξιλάρι, μάλλον μια σπίδα προστασίας ίσως. Ναι, ναι, ναι. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, μόνο ενωμένοι μπορούμε να βγούμε από αυτόν τον βούρκο, κατάλαβες. Έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου. Σωστό. Δηλαδή να καθόμαστε να μαλώνουμε μεταξύ μας. Εμείς με τον κόσμο, ο κόσμος μαζί μας, μεταξύ μας οι παίχτες, δεν νομίζω ότι έτσι και έτσι όλοι έχουμε ένα κοινό στόχο. Έτσι. Δεν νομίζω ότι βγάζει πουθενά αυτό. Σωστό. Σωστό. Ωραία. Μιχάλη, εγώ να σε ευχαριστήσω για την σου ομιλία, να ευχηθώ ότι καλύτερο για σένα προσωπικά στη διάρκεια της φετινής χρονιάς και ότι καλύτερο για τον Άρη, έτσι στο αγωνιστικό φυσικά. Τουλάχιστον κομμάτι που είναι στις αρμοδιότητές σας. Φυσικά, φυσικά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.